κομμάτι της Αττικής, μεγάλο κομμάτι της, εκεί που εργάζεται ο κόσμος, που πάει, που έχει πρόσβαση η λαϊκή οικογένεια. Θέλω να μου πείτε την κατάσταση στο δικό σας νοσοκομείο και πόσες κλινικές έχουν κλείσει για να μετατραπούν σε COVID. Γιατί διαβάζω και έχω αρχίσει να μπερδεύουμε με ποιο νοσοκομείο κλείνει τι. Αλλά πείτε μας εσείς. Ναι, εμείς είμαστε ένα νοσοκομείο COVID εξ αρχής, mm-hmm. από Μάρτιο του 2020. Κατά διαστήματα είχαμε γίνει και μονοθεματικό για περίπου 5 μήνες πέρυσι. Ουσιαστικά λειτουργούσαμε μόνο σαν νοσοκομείο COVID, στερώντας στην τοπική κοινωνία περίπου 400.000 κατοίκους και εργαζόμενους την πρόσβαση σε υπηρεσίες του νοσοκομείου. Το επόμενο διάστημα έχουν παραμείνει 2 κλινικές και η μονάδα που είχαμε. Βέβαια, οι υπόλοιπες κλινικές έχουν συρρυκνωθεί. Δηλαδή, ας πούμε, σε μια κλινική υπάρχουν 5 χειρουργικές κλινικές. Σε 60 κλίνες έχουν μεταφερθεί, οι αυτοτελείς κλινικές που είχαμε χειρουργικές έχουν ενσωματωθεί και έχουν περιοριστεί σε μια κλινική για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και οι παθολογικές κλινικές και οι πνευμονολογικοί λόγω του ότι έχουν μετατραπεί σε COVID. Αυτό έχει όπως αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, δυσλειτουργίες. Έχουμε πλέον το φαινόμενα να μην μπορεί να εξυπηρετήσουμε ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία. Και μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από το δίκτυο της εφημερίας να έχουμε αρκετές μετακινήσεις ασθενών σε άλλα νοσοκομεία, διότι εκεί είχαμε το φαινόμενο, το θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, που είχαμε κρατήσει για μία μέρα στο κοντέινερ που έχουμε για τα ύποπτα. Σωστά, εσείς ήσασταν που είχατε το κοντέινερ για τα επίγοντα. Ναι, ναι. Τα έχουμε χάσει κι εμείς εδώ με τον Σπύρο, γιατί κάθε μέρα βγάζουμε μία περίπτωση η οποία λέμε ότι είναι κατάσταση εξαίρεσης και συνθήκη εξαίρεσης, αλλά τελικά σε κάθε νοσοκομείο υπάρχει κάτι πολύ ακραίο. Είτε αυτό είναι ράτζα από την αρχή της εφημερίας, είτε είναι κοντέινερ, είτε είναι στα σαλόνια και στους χώρους υποδοχής. Δεν ξέρω, εσείς είστε με το κοντέινερ, σωστά. Αυτό που αναδεικνύουμε, αν μου επιτρέπετε, από το καλοκαίρι, ήταν ότι δεν υπήρχε ένα σχεδιασμός που να έχει μία οριοθέτηση και μία προοπτική αντιμετώπισης του κύματος που φαινόταν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Αγωνιζόμαστε να ανοίξει το Λιμωδόν, ένα νοσοκομείο το οποίο είναι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Αυτή τη στιγμή τι είχαμε? Άνοιξε το Λιμωδόν και δούλεψε για 7-8 μήνες, ξανάκλεισε. Και τώρα που το κύμα βρίσκεται σε μία εξέλιξη, ενώ θα έπρεπε να έχει ήδη ανοίξει και να λειτουργεί, παραμένει κλειστό. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες δυνατότητες που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε διάφορα νοσοκομεία. Δυστυχώς δεν υπάρχει σχεδιασμός, βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα θα πάρουμε μία κλινική από την Νίκαια να την κάνουμε COVID. Θα την πάρουμε με την άλλη εβδομάδα μία από το Αττικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία πρωτική σχεδιασμός. Δεν υπάρχει κεντρικό σχεδιασμός. Είναι πολύ σαφές αυτό, κύριε Παντέλη. Και να σας πω και αν θέλετε, και επειδή ανοίξετε την κουβέντα για τις μονάδες. Ναι. Το Μάιο του 2020, ναι, όταν άρχισαν να φαίνονται οι δωρεές, θυμάστε, της Βουλής και των... Της Επιτροπής για τα 200 χρόνια, βέβαια, ναι, είναι αρκετές. Συστάθηκαν 1.000 θέσεις νοσηλευτών αποκλειστικά για ΜΕΘ. Ναι. Από το Μάιο του 2020, είμαστε τώρα Νοέμβριο του 2021, είναι 18 μήνες. Ναι. Δεν έχουν συσταθεί ούτε οι μισές στα νοσοκομεία και δεν έχει προκηρυχθεί ούτε μία. Άρα, δημιουργήθηκαν 1.000 θέσεις για συναδέλφους σας νοσηλευτές, οι οποίες εξαγγέλθηκαν 1.000 θέσεις και δεν έχουν πάει ακόμη 1.000 άνθρωποι. Συστάθηκαν σε κάποια νοσοκομεία οι μισές και για αυτές και τις μισές τουλάχιστον δεν προκηρύχθηκε ούτε μία θέση που θα μπορούσε να είχαν προκηρυχθεί το Σεπτέμβριο. Άρα είναι όλο 2020. Άρα είναι όλα εσωτερικές και επικουρικές. Όλες είναι με επικουρικό προσωπικό και με μετακινημένους. Αυτή τη στιγμή μετακινημένους. Έχει πάνω από 55 νοσηλευτές μετακινημένους από την πολλή νοσοκομεία για να λειτουργεί οι μονάδες τους. Ή και στα αντίστοιχα νοσοκομεία μετακινούνται συνάδελφοι από κέντρα υγείας, από άλλες κλινικές, από άλλα νοσοκομεία για να λειτουργεί.
Και αντί να προχωρήσει σε προτείνει... Εδώ τον άλλο τον γιατρό δεν τον κάνανε μπαλάκι Λάρισα, Τρίπολη, βέβαια. Που ήταν... Τρίκαλα Λαμία. Από Τρίκαλα Λαμία. Ναι. Ναι, και τώρα 5 μοναδίστες από την Αθήνα για να ανέβουν θέσα. Δηλαδή υπάρχει αυτή ενώ υπήρχε ο χρόνος να προχωρήσει η κυβέρνηση σε ενίσχυση του δικού με μόνιμο προσωπικό. Και αν θέλετε, αυτό είναι εμείς που αναδεικνύουμε. Δεν έχει τη διάθεση η κυβέρνηση. Και όποιος άκουσε σήμερα τον κύριο Πλεύρη, η όλη του κουβέντα δεν είπε ούτε μία λέξη για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το μόνο που διαφήμιζε ήταν πώς θα γίνει η Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Εταιρεία και πώς θα μπουν οι ιδιώτες γιατροί τα απογευματινά στα νοσοκομεία για να κάνουν χειρουργία και άλλες πράξεις. Ούτε μία λέξη για προσλήψεις, για ενίσχυση. Αυτό είναι σαφές, αυτό είναι ορατό. Είναι η πολιτική τους δηλαδή και δεν το κρύβουν κιόλας. Δηλαδή, βγάζουν 600 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό και μέσα σε αυτό το κομμάτι που είχε δοθεί για την πανδημία αφορά και τη χρηματοδότηση επικουρικού προσωπικού. Δηλαδή για το επόμενο διάστημα, εάν δεν αλλάξει αυτό, θα έχουμε συμβάσεις εργαζομένων που θα λήγουν και δεν θα ανανεώνονται. Διότι μειώθηκε η χρηματοδότηση. Είναι κύριε, πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τον κύριο Παπανικολάου από το Γενικό